Αγόρι μου, αγόρι μου, πόσο καιρό έρχονες εδώ. Είσαι καλά, ρε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Πάλι με το όπλο, πάλι για κυνήγι, ρε. Τα κολλήματα. Μου έχει μπει τώρα μες στο μυαλό 3 χρόνια κυνήγι, κυνήγι, αλλά και εσύ. Και εγώ ξέρεις μία από τα ίδια έχω κόλλημα με το ψάρεμα και θα σου πω μια ιστορία, ρε, να σε τρελάνω. Τις προάλλες εκεί που ψαρεύω έχω ρίξει πετονιά έτσι και αισθάνομαι ένα τσιμάλο πράγμα. Δεν έχω ξαναζήσει τέτοια εμπειρία. Αρχίζω, τραβάω, παλεύω με τα κύματα μία ώρα και στο τέλος τι βγάζω, ρε. Τι βγάζει. Σαρδέλα 14 μέτρα. Έλα ρε τώρα, τι μας 14 μέτρα σαρδέλα, τι είναι σαρδέλα 14 μέτρα, με το μέτρο την πουλάνε. Κάρε, τι ψέματα σου λέω, δεν με πιστεύεις αφού τη μέτρησα, ούτε 13, ούτε 15. Ακριβώς 14 μέτρα σαρδέλα, στο ορκίζομαι δηλαδή. Α, άμα του ορκίζεσαι, αλλάζει φλαράκι. Θυμήθηκα και μια ιστορία να σου πω, εγώ τι έπαθα. Μπαίνω, έχει κανένα μήνα, μπαίνω μες στο δάσος να πούμε, όπως κάθε εβδομάδα. Σάββατο πρωί, ξημερώμα 6 ώρα, μπαίνω μέσα και λέω τι είναι αυτό, ένας λαγός. Τσαπ, 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 λαγός. Να και εγώ από πίσω, τσαπ 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 λαγός, μπαου, κάποια στιγμή του την πουπουνάω. Μπράβο ρε θηρίο. Τρέχω στους θάμνους να τον δω και τι βλέπω φιλαράκι μου. Τι ρε, τι. Αντί για λαγό, είχα πυροβολήσει έναν δάσο πυροσβέστη. Ω, στο φαραμιλάς. Στο μάτι. Δάσο πυροσβέστη. Ναι, όπως το είπες. Έτσι στο μάτι και κάτω πεσμένο, στα αίματα, αιμορραγίες. Τι, παραδόθηκε στην αστυνομία, τι. Είσαι με τα καλά σου, ρε, του δίνω άλλη μία, μπάου. Τον καθαρίζω, ανοίγω ένα λάκκο γιατί είχα μαζί μου και το φτιαράκι το σκαμπανικό. Ανοίγω ένα λάκκο και σκεπάζω με χώματα. Και την ώρα που σκεπάζω, ανακαλύπτω 3 δασοφύλακες να με κοιτούν από τη γωνία. Έλα, δεν το πιστεύω, το σοβαρά μιλάς. Σοβαρά. Και παραδόθηκες τότε, έτσι σε συλλάβα. Είσαι με τα καλά σου, κάνω τον αδιάφορο και παίρνω ξανά το όπλο μου και γυρνάω. Και τους καθαρίζω και τους 3. Τρέχω, τους πιάνω από τους αστραγάλους. Με 1000 ζόρια. Τους φέρνω και δίπλα, ανοίγω ένα πιο μεγάλο λάκκο, τους βάζω και αυτούς μέσα. Και την ώρα που πάω να καλύψω το λάκκο με τα χώματα. Ναι! Τι! Τι ρε! 5 οικολόγοι εναλλακτικοί πάνω από τα δέντρα με κάμερες και φωτογραφικές μηχανές. Που λέω. Δεν το πιστεύω. Σε φωτογραφίσαν την ώρα που έθαβες τους άλλους, ρε! Που σκότωνα, που έθαβα, ρε, όλα τα γράψανε. Αλλά δεν μ' άσεσαν. Δεν παραδόθηκες! Τρελός είσαι! Όπως είμαι πάλι με το φτιάρι, κάνω έτσι μια πονηρή κίνηση ότι τεντώναμε και γυρνάω με την καραμπίνα. Και τους καθαρίζω όλους, Δεν έμεινε ούτε ένας. Παίρνω τις κάμερες και τις φωτογραφικές μηχανές και τα βάζω όλα φωτιά. Καίγονται, δεν υπάρχουν στοιχεία. Παίρνω και αυτούς τους 5 και ανοίγω ένα πιο μεγάλο λάκκο, τους στάβω και πάω να κουκουλώσω τα πράγματα εκεί πέρα. Με φτέρες, με χώματα και αυτά. Και εκείνη την ώρα. Τι! Αχ, έρχεται ένα φορτηγάκι, πουλμανάκι αυτά τα κίτρινα με από τους παιδικούς σταθμούς. Τα σχολικά, ρε! Τα σχολικά. Και είναι μέσα 20 παιδάκια νηπιαγωγείου με τη δασκάλα τους και τον οδηγό. Και με κοιτάνε τα παιδάκια με κάτι μάτια τέτοια. Αχ, σαν να μου. Σε είδανε ότι έθαβες τους. Βέβαια, όλα τα είδανε. Μη μου πεις ότι σκότωσες και τα παιδάκια, ρε, Θεόφοβε. Κοίταξε να δεις, άμα δεν κόψεις 13 μέτρα τουλάχιστον από τη σαρδέλα σου, όχι τα παιδάκια, όλους θα τους σκότωσω. Τα ακούς! Άντε, ρε, κάθομαι και σ' ακούω τόση ώρα.